Αν η Ζέτα Μακρυπούλια είναι ηθοποιός. Πρόσεχε πολύ καλά τι θα πεις. Γιατί μετά θα παίξει όλα τα έντυπα. Έτσι. Στα πρωτοσέλιδα, στα blog, στα sites, είναι η Ζέτα ηθοποιός ή δεν είναι? Κοίταξε, τον ηθοποιό δεν τον κάνει η δραματική σχολή. Οπότε, άσχετα με το αν έχει τελειώσει ή δεν έχει τελειώσει η δραματική σχολή, ναι, η Ζέτα Μακρυπούλια είναι ηθοποιός. Και πολύ καλή μάλιστα. Και πολύ καλή μάλιστα. Mm-hmm. Πού την έχεις δει τώρα τελευταία, δηλαδή, κάτσε, αφού μιλάς με επιχειρήματα, εμείς δεν έχουμε καμία αντίρρηση να το σχολιάσουμε αυτό περαιτέρω, μια και τη βλέπουμε τη Ζέτα τώρα, και να μας πεις πότε την είδες τώρα τελευταία και σου άρεσε ο ηθοποιός. Πότε την είδα τώρα τελευταία και μου άρεσε ο ηθοποιός? Στην τηλεόραση, μαζί με τον Γύρο Χατζηγιάννη που κάνουν το ζευγάρι. Α, σε αυτή την ταινία. Είναι καλή. Μας έτσι. Που κάνουν το ζευγάρι. Όχι, εντάξει. Γιατί που είναι ζευγάρι, βρε παιδί μου, αυτό σου λέω. Αλλά εννοείς, όταν λες κάνουν το ζευγάρι, εννοείς ότι βγαίνουν και μπροστά στις κάμερες. Ναι, τώρα πλέον. Μιλάνε για τον ερωτά τους, κάνουν ότι διστακτικά το παραδέχονται. Ναι, μετά από τόσο καιρό που παρεξηγιόντουσαν, καιρός δεν ήταν. Θες να πεις ότι αυτή η διστακτικότητα τους καθιστά κατά κάποιο τρόπο και καλούς τοποιούς. Φυσικά. Γιατί τόσο ή έχει σχέση ή δεν έχει, ή την παραδέχεσαι ή δεν την παραδέχεσαι. Μα ναι, τόσο καιρό μας το κρύβανε, τώρα είναι στον ντεμί, έχουν αρχίσει και το παραδέχονται. Μετά από αυτή τη δήλωση, ναι, θα παίξει παντού.